Το 1905 στη Δρέσδη, μια μικρή ομάδα ζωγράφων και σπουδαστών της αρχιτεκτονικής ίδρυσε το κίνημα «Η Γέφυρα». Τα μέλη της γέφυρας ήταν ο Έρικ Χέκελ, ο Ernst Ludwig Kirchner, ο Otto Müller, ο Carl Schmidt Rottluff, ο Max Pechstein και ο Emil Nolde. Οι ζωγράφοι που ανήκαν στο κίνημα το ονόμασαν γέφυρα γιατί ήθελαν να λειτουργήσει ακριβώς ως γέφυρα που θα ένωνε όλα τα επαναστατικά και ανήσυχα στοιχεία τα οποία θα μοιράζονταν μαζί τους την εναντίωσή τους στον επιφανειακό εμπρεσιονισμό, όπως χαρακτηριστικά τον ονόμαζαν. Έλεγαν χαρακτηριστικά: «Εμψυχωμένοι από την πίστη για την πρόοδο, εμείς, η νέα γενιά των δημιουργών και θαυμαστών της τέχνης, καλούμε τους νέους σε περισυλλογή, επειδή ακριβώς σαν νέοι κουβαλούν μέσα τους το μέλλον, και επιθυμούμε να κατακτήσουμε ελευθερία δράσης και ζωής απέναντι στις παλιές δυνάμεις που είναι τόσο δύσκολο να ξεριζωθούν. Δεχόμαστε όλους εκείνους που άμεσα και ειλικρινά αναπαράγουν τη δημιουργική τους ορμή». Εμφανίστηκε λοιπόν η ομάδα ως ανατροπή του εμπρεσιονισμού και με την τέχνη της αναζήτησε όχι την εξωτερική αλήθεια των πραγμάτων, αλλά την εσωτερική. Αυτό που επιδίωξαν οι ζωγράφοι του εξπρεσιονισμού ήταν η άμεση και αυθόρμητη έκφραση του εσωτερικού βιώματος. Γι' αυτό έλεγαν έπρεπε να επιστρέψουν στη γένεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με μια γραφή πρωτόγονη, σαν να μην είχαν ποτέ ξανά σχεδιάσει. Η αδρότητα της γραφής βρήκε στην ξυλογραφία την καλύτερη έκφρασή της. Στη ζωγραφική εκφράστηκε με έντονα χρώματα και τονισμένα περιγράμματα που διαστρεβλώνουν πολλές φορές τη μορφή και φτάνουν μέχρι την παραμόρφωση. «Για τη ζωγραφική», έλεγε ο Kirchner, «η ζωγραφική είναι η τέχνη που παριστάνει σε ένα επίπεδο ένα αισθητό φαινόμενο. Το μέσο της ζωγραφικής είναι το χρώμα, εννοούμενο σαν βάθος και σαν γραμμή. Ο ζωγράφος μετατρέπει σε έργο τέχνης την αισθητή αντίληψη της εμπειρίας του. Με μια συνεχή εξάσκηση μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα μέσα του. Δεν υπάρχουν κανόνες σταθεροί για αυτό το θέμα. Οι κανόνες για το μεμονωμένο έργο διαμορφώνονται στη διάρκεια της επεξεργασίας του, διαμέσου της προσωπικότητας του δημιουργού, της τεχνοτροπίας του και της υποχρέωσης που αναλαμβάνει. Αυτοί οι κανόνες μπορούν να αναζητηθούν στο ολοκληρωμένο έργο, αλλά ποτέ δεν μπορεί να στηθεί ένα έργο με βάση νόμους ή πρότυπα. Η αισθητή χαρά για το οπτικό φαινόμενο υπήρξε εξ αρχής η ρίζα όλων των εικαστικών τεχνών. Σήμερα η φωτογραφία αναπαράγει επακριβώς το αντικείμενο. Απελευθερωμένη από αυτό η ζωγραφική ξαναβρίσκει την ελευθερία της δράσης της. Ο ενστικτώδης εξαγνισμός της φόρμας μέσα στο αισθητό γεγονός ερμηνεύεται με ορμητικότητα στο επίπεδο. Η τεχνική βοήθεια της προοπτικής γίνεται ένα μέσο της σύνθεσης. Το έργο τέχνης γεννιέται από την ολική μετάθεση της προσωπικής ιδέας στο έργο».